Τίτλος της εισήγησης είναι ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης. Ο εκπαιδευτικός σε ένα σχολικό οργανισμό αναλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει και να επιτύχει τις κατάλληλες συνθήκες που θα οδηγήσουν το μαθητή ή τη μαθήτρια να αναπτυχθεί γνωστικά, να βελτιώσει τον ψυχοσυναισθηματικό του τομέα, να καλλιεργήσει ικανότητες και δεξιότητες που θα σταθούν άρρωγο στη σχολική πραγματικότητα καθώς και στη μετέπειτα ζωή του. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός για την ανίχνευση και διαχείριση δυσκολιών στη μάθηση και προβληματικών συμπεριφορών από την πλευρά των μαθητών, καθώς και των κατάλληλων ενεργειών και δράσεων που θα υλοποιήσει σε συνεργασία με τους γονείς και οι δαιμόνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, αναδεικνύοντας τη συμβουλευτική διάσταση του έργου του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η συμπεριφορά μαθήτριας που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση και την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και οι ενέργειες του εκπαιδευτικού για την προσέγγιση των σημαντικών άλλων στη ζωή του παιδιού, των γονέων και δαιμόνων, ώστε να υπάρξει μια αγαστή επικοινωνία, συνεπικουρούμενη από όρους θετικού κλίματος και πραγματικού ενδιαφέροντος για τη μαθήτρια. Και τέλος, αναδεικνύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη περίπτωσης. Η Σοφία φοιτά στη Δευτέρα Γυμνασίου και παρουσιάζει δυσκολία συγκέντρωσης, απροθυμία συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες και λήψη σε γνωστικό επίπεδο. Η Σοφία δείχνει μια συνέπεια στις σχολικές της υποχρεώσεις και επιπρόσθετα είναι απομονωμένη κατά τη διάρκεια του διαλύματος και αρκετές φορές παραπονείται ότι την ενοχλούν οι συμμαθητές της. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του εκπαιδευτικού, ως φορέα γνώσεων και μάθησης από τη μία, καθώς και ως το άτομο που θα αντιληφθεί τις προκλήσεις και αλλαγές που συντελούνται στις σχολικές τάξεις και θα είναι ικανό να στηρίξει και να ενισχύσει αποτελεσματικά τους μαθητές. Το σχολείο της Σοφίας θα πρέπει να σταθεί αρρωγό στην προσπάθεια στήριξής της. Σε πρώτο στάδιο, ανοιχνεύοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας και σε επόμενο στάδιο, με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού συνδέσμου, θα προσεγγιστούν οι γονείς της μαθήτριας για μια πιο εντελεχή διάγνωση των αιτιών της προβληματικής συμπεριφοράς ή και των μαθησιακών δυσκολιών και περαιτέρω ενεργειών παρέμβασης και διαχείρισης από το Σύμβουλο Εκπαιδευτικού Έργου του Σχολείου και το ΚΕΔΑΣΥ. Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα οδηγήσει στη βέλτιστη λύση για τη μαθήτρια. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται σημαντικός, διότι θα ανιχνεύσει το πρόβλημα που υπάρχει στη μαθήτρια, θα το παρακολουθεί συστηματικά και θα διασφαλίσει την επιλογή της καταλληλότερης λύσης για την άρση των εμποδίων που είναι ανασταλτικοί παράγοντες στη μαθητική της επίδοση, στην κοινωνικοποίηση και ομαλή ένταξή της στο σχολικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η συμβουλευτική του εκπαιδευτικού προς τη μαθήτρια και τους γονείς της έχει την έννοια της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της υποστήριξης σε καταστάσεις που δημιουργούν δυσχέρειες και δυσκολεύουν την επαφή του ατόμου με τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Αναλυτικότερα, στη συνέχεια προτείνεται ένα σχέδιο δράσης και συνεργασίας του εκπαιδευτικού με την οικογένεια της μαθήτριας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξή της. Η οξυδέρκεια, η αντίληψη και η άμεση ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού σε περιπτώσεις που εμφανίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο μπορεί να αποβεί σημαντική για την πρόληψη και επίλυση τέτοιων καταστάσεων. Η παρατήρηση των αλλαγών στη στάση και συμπεριφορά μπορούν να οδηγήσουν στα αιτιά της. Η διαχείριση της προβληματικής συμπεριφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τάξης του σχολείου, στον ίδιο το μαθητή, καθώς και στο ευρύτερο σύστημα που δράει και λειτουργεί ο μαθητής, το οικογενειακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της τάξης, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με συμμαθητές της Σοφίας και να παράσχει κίνητρα που θα διευκολύνουν την απόδοσή της στα μαθήματα και θα βελτιώσουν την επίδοσή της. Η ενθάρρυνση, το ειλικρινές ενδιαφέρον, η επιβράβευση και η ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών της μαθήτριας θα λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της συναισθηματικής της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής της επάρκειας. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μιλήσει με την ίδια τη μαθήτρια, ώστε να κατανοήσει τους λόγους της προβληματικής συμπεριφοράς και να οδηγηθεί σε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται.
Ο εκπαιδευτικός που θα σταθεί δίπλα στο μαθητή του και θα νοιαστεί για τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του, θα δημιουργήσει δεσμούς φροντίδας και έγνοιας, ικανό να αποκαταστήσουν μια αποκλίνουσα συμπεριφορά. Με την ατομική παρέμβαση θα ενισχυθεί το αυτοσυναίσθημα και η αυτοαποτελεσματικότητα και θα βελτιωθεί η ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων. Η παρέμβαση μπορεί να σχετίζεται και με τους γονείς της μαθήτριας, ακόμη και με το οικογενειακό της περιβάλλον, ώστε να διαχειρίζονται τις διάφορες μορφές δυσκολιών που προκύπτουν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δομήσει ένα πλάνο συμβουλευτικών συναντήσεων με τους γονείς με στόχο την αποτελεσματική μεταξύ τους επικοινωνία και καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε περίπτωση μάλιστα που διαπιστωθούν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση και εκδηλώνονται προβληματικές συμπεριφορές, ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους γονείς της μαθήτριας μπορεί να απευθυνθεί στο κεδασί για να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιού. Η αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης καθορίζεται σημαντικά από τις δεξιότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον εκπαιδευτικό κατά την υποστήριξη του συμβουλευτικού του ρόλου. Έτσι, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ακούει και να παρατηρεί με προσοχή, να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα μηνύματα που εκπέμπουν οι γονείς, σε λεκτική ή μη μορφή. Επίσης, να δημιουργεί ένα φιλικό κλίμα, με λόγο εστιασμένο στο θέμα συζήτησης και με κανονική ένταση φωνής να αποπνέει ηρεμία, ευγένεια και σοβαρότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, είναι ωφέλιμο να διατηρεί τη βλεμματική επαφή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη γνησιότητα των προθέσεων. Επιπρόσθετα, η επιδοκιμασία και ο καθησυχασμός παρέχουν συναισθηματική στήριξη στον γονέα, ώστε να συνεχίσει την αφήγησή του και να παρουσιάσει χρήσιμες πτυχές σημαντικών για την αιτιολόγηση των προβληματικών συμπεριφορών. Ο εκπαιδευτικός καλείται με σεβασμό και ενσυναίσθηση να φέρει στην επιφάνεια καταπιεσμένα συναισθήματα, παράλογες ιδέες, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, αντιμετωπίζοντας τον γονέα ως ίσως προς ίσο και εκτιμώντας τις απόψεις που καταθέτει. Ο εκπαιδευτικός, κατά την επικοινωνία του με τους γονείς, θα πρέπει να είναι σαφής και λακωνικός, παρέχοντας τις αναγκαίες εξηγήσεις και πληροφορίες όπου κρίνει απαραίτητο. Ίσως χρειαστεί να αναλάβει και καθοδηγητικό ρόλο, αξιοποιώντας έναν εναλλακτικό τρόπο δράσης για να διευκολύνει την εμπλοκή των γονέων. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο γονέας είναι σημαντικό να νιώθει έναν άνθρωπο που μπορεί να εμπιστευθεί και είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Η ενθάρρυνση στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ο έπαινος για την επίτευξη έστω και μικρών αλλαγών, η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, λειτουργούν θετικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, την επίτευξη αλλά και διατήρηση των αλλαγών. Συνοψίζοντας, από τη μελέτη περίπτωσης προκύπτει ότι κατά την εκπαιδευτική διαργασία είναι απαραίτητη η συμμετοχή, ανάμειξη και σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων μερών. Η ποιότητα της επικοινωνίας, της ενεργητικής ακρόασης, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους μπορούν να δράσουν θετικά στην αποφυγή προβληματικών συμπεριφορών, αλλά και στην περίπτωση που αυτές υπάρξουν να αντιμετωπιστούν με πνεύμα αλληλεπίδρασης και γνησιότητας, ώστε οι μαθητές να καθίστανται ψυχικά υγιείς, καθώς κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκείς, σε ένα σχολικό περιβάλλον που ενδιαφέρεται για τους μαθητές του και λειτουργεί υποστηρικτικά για αυτούς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.